Έλλη, είχαμε και ένα απίστευτο περιστατικό με ξυλοδαρμό οδηγού ταξί από αρνητή πελάτη με αφορμή τη χρήση μάσκας. Ένα απίστευτο περιστατικό λοιπόν νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μεταξύ, όπως είπες και εσύ, ενός οδηγού ταξί και του επιβάτη. Οι δύο άντρες αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά όταν ο οδηγός του ταξί ζήτησε από τον επιβάτη να σηκώσει τη μάσκα που είχε κατεβασμένη προκειμένου να μιλήσει στο τηλέφωνο. Ο επιβάτης αρνήθηκε, το επεισόδιο όμως δεν τελείωσε εκεί. Ο οδηγός του ζήτησε να κατέβει από το ταξί πριν ολοκληρωθεί η διαδρομή και εκεί ήταν που τα πράγματα χειροτέρεψαν. Οι δύο άντρες πιάστηκαν στα χέρια. Με αποτέλεσμα, ο οδηγός του ταξί να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, το οποίο εφημέρευε, ευτυχώς με ελαφριά τραύματα. Και οι δύο όμως αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί γιατί αλληλομηνήθηκαν. Έλλη, σε ευχαριστούμε και πάμε να δούμε τη συγκλονιστική μαρτυρία για το περιστατικό ξυλοδαρμού του οδηγού ταξί. Ναι, έχουμε μια τέτοια πληροφορία. Είχαμε μια προσέλευση ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ήταν ταξιτζής. Κάποιος πελάτης αρνήθηκε να φορέσει τη μάσκα την ώρα που πήγε για να κάνει την κούρσα. Ο ταξιτζής αντέδρασε και γι' αυτό το λόγο ξυλοκοπήθηκε από τον πελάτη.